Δημόσιο θυλασμό μαζί με πολλές άλλες μητέρες πραγματοποίησε σήμερα η Σάντι Κούτσο Σταμάτη μετά την παρατήρηση που δέχτηκε επειδή θύλαζε σε εμπορικό κέντρο. Ως αναγνωρίσιμη μαμά, η Σάντι Κούτσο Σταμάτη έδωσε το σύνθημα σε δεκάδες άλλες μητέρες και ο ταυτόχρονος δημόσιος θυλασμός ξεκίνησε. Όλα αυτά έγιναν στο εμπορικό κέντρο, όπου πριν λίγες μέρες η όμορφη ψυχολόγος δέχτηκε παρατήρηση από έναν υπάλληλο επειδή θύλαζε την κόρη της εκεί που καθόταν. Μου έκανε παρατήρηση γιατί θυλάζω εδώ και δεν πάω στον ειδικό χώρο. Και του λέω γιατί το θεωρείς προκλητικό, ας πούμε, αυτό. Ναι, όσο να είναι τώρα, τι κάνεις, ας πούμε, μες στη μέση του διαδρόμου. Από εκεί και μετά ένιωσα αυτή την μια οργή, ανάμεικτα συναισθήματα, απογοήτευση, ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση, έλλειψη παιδείας. Η Σάντι Κούτσο Σταμάτη τότε έφυγε διακριτικά από το χώρο, ωστόσο λίγες μέρες μετά μοιράστηκε τη δυσάρεστη εμπειρία της στο Facebook. Το θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες πήρε έκταση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Θυλασμού έδρασε και ειδού η διαμαρτυρία. Χαλαρή και χαμογελαστή, η ψυχολόγος εμφανίστηκε στο εμπορικό κέντρο μαζί με τη 17 μηνών κορούλα της που πεινούσε, οπότε και άρχισε να τη θυλάζει. Το παράδειγμά της ακολούθησαν και όλες οι υπόλοιπες μαμάδες που είπαν ναι στο κάλεσμα διαμαρτυρίας της Θεσσαλονικιάς τηλεπερσόνας. Να προωθήσουμε όσο μπορούμε το μήνυμα ότι ο θυλασμός δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κρύβεσαι για να το κάνεις, ότι η γυναίκα έχει το δικαίωμα να θυλάσει οπουδήποτε, οποτεδήποτε το παιδί της. Δεν χρειάζεται ούτε να κλειστείς στο σπίτι σου για να θυλάζεις, ούτε να πας στην τουαλέτα. Όπου βρεθείς μπορείς να θυλάσεις και να μην νιώσεις ότι κάνεις κάτι ένοχο, δηλαδή είναι δυνατόν. Οι μαμάδες όλου του κόσμου συμφωνούν. Πάντως η Σάντι ένα συγγνώμη για την παρατήρηση το εισέπραξε από τους υπεύθυνους του εμπορικού κέντρου. Μας ζήτησαν και συγγνώμη ότι είναι θέμα μόνο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Λοιπόν, έχουν έναν ειδικό χώρο αν θέλετε να θυλάσετε το παιδί. Ναι, και είναι προς τιμή του που έχουν ειδικό χώρο. Απλά δεν είμαι υποχρεωμένη, αν δεν θέλω να πάω στον ειδικό χώρο, να πάω με το ζόρι. Σωστά.